Κύριε Μαμαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να μας διαφωτίσετε έτσι με ψυχραιμία, αλλά και γνωρίζοντας το θέμα από πολύ κοντά, τι συνέβη με αυτό που συζητείτε σήμερα τοπικά και έχει να κάνει με αυτήν την ομάδα, οργάνωση που λέγονται Ευρωπαίοι Αλεξιπτωτιστές, που φαίνεται μέσω αφισών που έχουν δημιουργήσει ότι θα έρθουν 17 με 23 Μαΐου στην Κρήτη, στην περιοχή του Μάλεμε, για να τιμήσουν τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές. Είναι όντως έτσι, για να δούμε και γιατί ακριβώς πρόκειται. Καταρχήν να πούμε το εξής. Ναι. Στην Κρήτη έχουν ανεγερθεί 2 μεγάλα νεκροταφεία στρατιωτικά. Το ένα είναι το συμμαχικό, όπου είναι θαμμένοι Άγγλοι, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί, άνθρωποι δηλαδή που πολέμησαν μαζί μας στη μάχη της Κρήτης και βρίσκεται στη Σούδα. Και το άλλο είναι το γερμανικό, το οποίο έχει ανεγερθεί στο Μάλεμε, στο Λόφο 107. Και στα 2 νεκροταφεία έρχονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βεβαίως συγγενείς και απόγονοι των σκοτωμένων παιδιών, βεβαίως σωματεία αλεξιπτωτιστών, συναδέλφων δηλαδή των νεκρών ή πολεμιστών Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Μέχρι εκεί όλα καλά. Ναι. Ξαφνικά άρχισε να εμφανίζεται μία ομάδα επισκεπτών οι οποίοι είναι προκλητικοί. Ναι. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια είχαμε μεμονωμένα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή κάποιοι νεαροί φασίστες, υπερήφανοι για τη δράση. Γιατί δεν μιλάμε για το συμμαχικό νεκροταφείο φυσικά, έτσι, μιλάμε για το γερμανικό. Για το γερμανικό. Κάποιοι λοιπόν νεαροί, φασίστες, λάτρεις των ηρώων αλεξιπτωτιστών, γιατί έτσι τους βλέπουν, που έδωσαν το αίμα τους για τη μεγάλη Γερμανία, ας το πούμε έτσι, άρχισαν να εμφανίζονται στις επαιτειακές εκδηλώσεις, φορώντας στολές της εποχής, υπάρχει φωτογραφικό υλικό από αυτό, κρατώντας λάβαρα, πέρα από τα λάβαρα των συναδέλφων των σωματείων των αλεξιπτωτιστών. Έτσι. Ναι. Ναζιστικά παράσημα κλπ. Μέχρι πρότινος, δηλαδή τα πρώτα χρόνια, τη δεκαετία του 70 και του 80, η εμφάνιση των Γερμανών στο νεκροταφείο την περίοδο εκείνη ήταν πολύ διακριτική. Μένανε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι επιλέγανε να μένουν μακριά, σε ένα ήσυχο μέρος του νησιού. Μένανε στο ξενοδοχείο Ερμής. Και ερχόταν διακριτικά και έκαναν κάποια τελετή για τους νεκρούς συναδέλφους τους. Και αυτό ήταν όλο. Το οποίο βέβαια είναι κάτι θεμητό, κύριε Είναι Μαμαλά, θεμητό και έτσι, φυσιολογικό, διότι αυτά τα παιδιά διατάχθηκαν να πολεμήσουν και έχασαν τη ζωή τους. Βεβαίως κάποιοι από αυτούς έκαναν εγκλήματα πολέμου, σκότωσαν αμάχους. Το ξέρουμε και δεν το ξεχνάμε. Προς Θεού, αυτό το βάζουμε πρώτο. Σίγουρα όμως υπήρχαν και παιδιά που, αυτό που είπατε, διατάχτηκαν. Δηλαδή... Μετά την επίσκεψη Χέλμουτ Κόλ, λοιπόν, στις εκδηλώσεις που έγιναν στα Χανιά, που ήταν έτσι μια προσπάθεια, ας πούμε, συναδέλφωσης των τότε εμπολέμων, άρχισε λίγο το πράγμα να εκτροχιάζεται. Μπορεί να είναι σύμπτωση. Ναι. Σας το θέτω όμως χρονικά, ότι ξαφνικά εμφανίστηκαν κάποιοι τύποι οι οποίοι λέγονται reenactors, δηλαδή αυτοί που κάνουν αναπαραστάσεις. Έχουμε και Έλληνες reenactors που αναπαριστούν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο φορώντας παλιές φορεσιές των τζολιάδων κλπ. Άρχισαν λοιπόν να εμφανίζονται Γερμανοί reenactors με στολές αυτονών των ανθρώπων, με μια πρόκληση, με τα ναζιστικά παράσημα, με όπλα, αντίγραφα όπλων, και ποζάρουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ερχόταν και κάποιοι βετεράνοι Γερμανοί με τα ναζιστικά παράσημα και είχαμε και ένα φαινόμενο κάποιων ντόπιων Ελλήνων χρυσαυγητών να τους προσεγγίζουν και να τους ζητούν αυτόγραφα. Έχουμε φωτογραφίες από όλα αυτά τα γεγονότα. Παίρναν αυτόγραφα δηλαδή για τους ανθρώπους που μας έβαψαν στα μαύρα τότε. Ξαφνικά λοιπόν εμφανίζεται αυτό το σωματείο, είδατε πόσο προκλητική είναι η αφίσα τους. Το design τους. Δεν έχουν αίσθηση αυτή, ούτε ενσυναίσθηση, ούτε συνέσθηση. Κύριε Μαμαλάκη, ίσως για τους φίλους που μας ακούν και δεν έχουν δει την αφίσα, δεν έχουν ψάξει στο διαδίκτυο, να την περιγράψουμε λίγο. Έτσι είναι ένας, παρουσιάζεται ένας, τουλάχιστον αυτή που έχω δει εγώ, είναι ένας με παράσημα, ένας αξιωματικός. Ναι, ένας σύγχρονος,
σύγχρονος αξιωματικός με στολή σύγχρονη των αξιωματικών των αλεξιπτωτιστών με το σταυρό, το σιδηρού σταυρό, το σύμβολο της Γερμανίας, χωρίς τις βάστικα μεν, αλλά όλο το design μας αφήνει να υπονοήσουμε τις λαμπρές μέρες τις οποίες αυτοί θαυμάζουν. Ναι, δεν θέλει και πολύ. Λέει κρέτα μεμόριαλ. Κρέτα μεμόριαλ. Νομίζω πως θα πρέπει το προξενείο το γερμανικό που φαντάζομαι ότι έχει λάβει το σήμα, έχει λάβει το μήνυμα, να επικοινωνήσει με την Αθήνα και η γερμανική πρεσβεία να πάρει μέτρα όπως και η ελληνική κυβέρνηση και εμείς απλά να έχουμε μια εγκαρτέρηση. Γιατί είναι μια ντροπή. Είναι μια ντροπή αυτό που ζούμε. Είναι δηλαδή μια πρόκληση ανιστόρητων ανθρώπων. Αυτοί δεν γνωρίζουν ούτε την Κάντανο, ούτε το Κοντομαρί, ούτε τη Διάνο. Δεν ξέρουν τίποτα αυτοί. Αυτοί ξέρουν μόνο το Στάλιγκραντ, το Λένιγκραντ, τις μεγάλες εποποιίες και τίποτα άλλο. Δηλαδή. Και είναι και δικό του θέμα η άγνοιά τους. Ναι, αλλά βέβαια. Είναι μια πρόκληση για την Κρήτη αυτό. Και βέβαια δεν σκέφτονται και ένα πολύ απλοϊκό ερώτημα, κύριε Μαμαλάκη, μέσα σε όλα αυτά που συνέβησαν, ότι τι δουλειά είχαν οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές στον ουρανό της Κρήτης. Έτσι. Δεν τους μοιάζει. Η ιδέα ήταν η Μεγάλη Γερμανία και ότι αυτοί υπηρέτησαν την μεγάλη ιδέα. Αυτό όμως είναι δικό τους θέμα, δεν είναι ελληνικό θέμα. Αυτό λύσουν αυτοί και οι ψυχολόγοι τους. Το πρόβλημα είναι ότι προκαλείται το κοινό αίσθημα με κάτι τέτοιο. Αυτή τώρα η ομάδα που λέγεται, η οργάνωση που λέγεται Ευρωπαίοι Αλεξιπτωτιστές, είναι γερμανική οργάνωση ή προέρχεται από κάποια... Όχι μόνο γερμανική, όχι μόνο. Άλλωστε εδώ δεχτήκαμε επίθεση και μέσα στο γερμανικό στρατό υπήρχαν και Τσέχοι, υπήρχαν και Σλοβάκοι, υπήρχαν και... Να μην λέμε, τι και τι. Και Έλληνες λέει είναι μέσα σε αυτή την οργάνωση. Να μην λέμε, τι και τι. Καλύτερα όχι. Ναι. Ας το υποψιαζόμαστε και ας μην το λέμε. Είναι, όμως, αλλά... το κοινό αίσθημα θα έπρεπε να μην προκαλείται. Και νομίζω πως είναι θέμα διακρατικής συνεννόησης. Δηλαδή ότι ας μην το παρακάνουν. Αυτό, τόσο απλά. Ναι, δηλαδή. Ναι, είναι μία μνήμη, έχουμε νεκρούς, είναι εκατοντάδες παιδιά θαμμένα, όπως και στο συμμαχικό νεκροταφείο. Ας μην προσβάλλουμε τη μνήμη αυτών όλων των ανθρώπων. Που καλώς κακώς διατάχθηκαν. Ναι. Αυτό που λέγεται ότι θα προχωρήσουν σε μια εορταστική εκδήλωση, τι ακριβώς εννοούν, κύριε Μαμαλάκη, έχετε καταλάβει εσείς τι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα? Αν κρίνω από παλιότερες επισκέψεις που σας λέω ότι γινότανε κρυφά, κρατάνε τα λάβαρά τους, θα δώσω στον τύπο τέτοιες φωτογραφίες, γιατί εδώ και χρόνια τους εντοπίζω και τους φωτογραφίζω. Κρατάνε τα λάβαρά τους, κρατάνε τις σημαίες τους, θα βρεθεί και κανείς θερμόαιμος να χαιρετήσει με το γνωστό χαιρετισμό, θα βγάλουν κάποιες πόζες και θα προσθέσουν στο ενεργητικό του συλλόγου τους ότι πήγαμε και... Σας το λέω έτσι. Ναι, καταλαβαίνουμε ακριβώς. Βέβαια, αυτά θα κυκλοφορήσουν. Και θα ανοίξουν και καμία μπύρα ή θα κρατάνε κανένα αναμνηστικό πορσελάνινο πιάτο να το αφήσουν μπροστά σε κανένα μνημείο ή στην Κάντανο ή όπου πάνε ή όπου καταφέρουν να πάνε. Για μια τέτοια εκδήλωση, κύριε Μαμαλάκη, απαιτείται άδεια, όχι για αυτή τη, δηλαδή για μια εκδήλωση να πάνε κάποιοι να τιμήσουν τους νεκρούς τους, έτσι όπως είπαμε, σεμνά, στο πλαίσιο του ανθρωπισμού. Απαιτείται κάποια άδεια? Τόσο, θα σας πω, τόσο το συμμαχικό νεκροταφείο όσο και το γερμανικό στα Χανιά από πίσω τους έχουν υπηρεσία ολόκληρη. Δεν είναι μόνο οι κυπουροί που επιμελούνται το χώρο. Υπάρχει μια υπηρεσία. Υπάρχει γραμματεία, υπάρχει προεδρείο, υπάρχει συμβούλιο. Ας είναι σε εγρήγορση, διότι αυτό το συμβάν, αν συμβεί μέσα στο χώρο, πώς έχουμε εμείς την προσοχή μας στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, να μην αναρτηθεί ένα πανό, ας το πούμε. Έχουμε το νου μας ως χώρα. Λοιπόν, ας αναλάβουν οι γερμανικές υπηρεσίες τα μέτρα τους, έτσι ώστε να μην προσβληθούν οι ίδιοι, αν προσβάλλονται από τέτοιες ενέργειες. Ναι. Είναι πολύ κρίμα να συμβεί κάτι τέτοιο. Ναι. Βεβαίως, στα Χανιά, όπως ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο μνημείο, το γερμανικό πουλί, όπως λέμε, το οποίο πρόσφατα το ανατείναξε κάποιος θερμόαιμος δικός μας. Όμως είναι ένα μνημείο γερμανικό, ναζιστικό μνημείο. Το τονίζω. Οι Γερμανοί το έστησαν εκεί για να θυμίζουν τη νίκη τους. Βρίσκεται στα προάστια των Χανίων και πολύ πιθανό είναι να δούμε και εκεί λουλούδια και στεφάνια και αναμνηστικές φωτογραφίες. Εκτός δηλαδή του νεκροταφείου του Μάλεμε και όχι μόνο, και σε κάποια χωριά που σώζονται κάποια μνημεία από γερμανικές νίκες. Προφανώς δεν έχουν διαβάσει καθόλου ιστορία ή δεν έχουν δει καθόλου τις δικές μας φωτογραφίες που θα μπορούσαμε να τους δείξουμε, κύριε Μαμαλάκη.
με ακριβώς τα μαρτυρικά χωριά που και στην Κρήτη δεν τους, είναι... Δεν τους αφορούν αυτά και δεν τους ενδιαφέρουν. Άλλωστε σας λέω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν τα highlight γεγονότα, τα πολύ μεγάλα γεγονότα. Ναι. Το τι έγινε εκεί κάτω στα Βαλκάνια, στη μικρή Ελλαδίτα, ούτε που πέφτει στην αντίληψή τους, τίποτα, τίποτα. Γνωρίζουν το Στάλιγκραντ, το Λένιγκραντ και αυτά. Ναι, αυτά τα γνωρίζουν όμως, αλλά από ποια άποψη, ότι ήταν εποπία γερμανική, κύριε Μαμαλάκη, ότι θριαμβεύσανε οι Γερμανοί εκεί. Δηλαδή... Γνωρίζουν τα γεγονότα με την έννοια του ηρωισμού. Α, γιατί... Μια ειδική νοημοσύνη. Ναι, είναι... συντριβή ήταν, αλλά ναι, έπεσε κόσμος, ναι, βέβαια, και κοσμάκης. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν πάει ωραία να γενικεύουμε και να σχολιάζουμε, ναι, λαούς, αλλά μπορούμε να πούμε ότι μας έχουν δείξει ότι έχουν μια δυσκολία στο να βάλουν μυαλό ως χώρα. Μέσα σε ένα αιώνα μας κάψανε δύο φορές και μυαλό δεν έβαλαν. Είναι γνωστό αυτό. Ξέρετε, οπότε έχουν μια ειδική νοημοσύνη που στηρίζεται στο triumph, δηλαδή στη νίκη. Ναι. Και όπως καθένας την ορίζει την νίκη. Ξέρετε όμως, ακριβώς, αλλά είναι λίγο, ξέρετε, λίγο παρακινδυνευμένο. Δηλαδή πώς να έχεις, ας πούμε, αυτό το θράσος, αυτή η ομάδα που προφανώς δεν νομιμοποιείται από κάποιους, τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε, εκτός από τους ίδιους, το να σκέφτονται να κάνουν κάτι τέτοιο προκλητικό, το οποίο ίσως το επαναλάβουν και σε μια άλλη χώρα που μαρτύρησε επίσης στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και ούτω καθεξής. Τώρα μας αφορά εμάς η Κρήτη. Θα μπορούσαν να είχαν πάει, ξέρω εγώ, στα Καλάβρητα, λέμε τώρα. Μα άμα σκεφτείτε ότι ξεπατώνουν νεκροταφεία εβραϊκά αυτές οι ίδιες παρεούλες, τι να πούμε τώρα. Ναι, πού βρίσκουν αυτοί, δηλαδή, αυτό το θράσος αυτό τους δίνει τη δυναμική να έρθουν και δεν υπολογίζουν ότι μπορεί να βρεθούν μπροστά, ας πούμε, σε απρόπτα. Ζούμε σε εποχές απολυτότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, οπότε τέτοια κινήματα θα ξανααναβιώσουν και οι οικονομικές δυσχέρειες θα βγάλουν πολλές τέτοιες ναι, στην επιφάνεια, λέτε. Βεβαίως, γιατί είναι ένα το κοινό τους γνώρισμα. Αναζητούν το απόλυτο. Ή μαύρος ή άσπρος, ή καλός ή κακός. Ναι. Οπότε θα ζήσουμε τέτοια κινήματα, φοβάμαι, στο μέλλον. Επειδή εσείς έχετε ερευνήσει αυτή την περίοδο πάρα πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το επισημάνουμε. Άρα λοιπόν παρακολουθείτε και όχι μόνο εκείνη την έχετε παρακολουθήσει και έχετε γνωρίσετε την ιστορία εκείνης της περίοδου, έτσι, αλλά και αυτά τις δεκαετίες που ακολούθησαν φτάνοντας ως το σήμερα. Ακριβώς. Έτσι. Βλέπετε αυτό που εμείς λέμε ναζιστικό, νέο ναζιστικό μάλλον κίνημα, νέο φασιστικό κίνημα, να ξανασυσπυρώνεται, να δημιουργείται, ή είναι κάποιες έτσι σποραδικές κινήσεις κάποιων γραφικών ενδεχομένως, είναι κάτι πολύ σοβαρότερο από πίσω? Από γραφικότητα ξεκίνησε στη Γερμανία τη δεκαετία του 30 ο ναζισμός. Από γραφικότητα. Ναι. Δηλαδή, δείτε το ξυρισμένο μουστάκι και θα καταλάβετε τι εννοώ, ακόμα και στην αισθητική. Από γραφικότητα ξεκίνησε. Ναι. Όμως οι οικονομικές δυσχέρειες πείθουν τους ανθρώπους οι οποίοι πιάνουν τα μαλλιά τους. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι τεχνίτες. Ξέρουν να πατήσουν το κουμπί που θέλει καθένας να πατηθεί, όταν ειδικά ζορίζεται. Λοιπόν, οι οικονομικές δυσχέρειες που θα ξαναζήσουμε, από ό,τι φαίνεται, και με αυτά τα πρόσφατα που ζούμε, θα δημιουργήσουν ανθρώπους οι οποίοι θα δαιμονοποιήσουν ανθρώπους. Το καλό, το κακό, ο ψεύτης, ο πράκτορας, ο Εβραίος, ο μαύρος, ο έτσι. Δεν υπάρχουν τα αντανακλαστικά στις χώρες αυτές, στη Γερμανία εμπροκειμένου? Είναι αργοκίνητες. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι έχει πολύ αργά αντανακλαστικά. Το ίδιο ήταν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή άρχισε να ξυπνήσει. Και η Αγγλία, δυστυχώς, παρότι μπήκε νωρίς στον πόλεμο, άρχισε να ξυπνήσει ο κόσμος. Είναι βραδικίνητη η Ευρώπη στα αντανακλαστικά της. Ναι. Δυστυχώς. Ναι, όπως βλέπουμε τώρα, άλλη περίπτωση αυτή, έτσι, το θέμα της γείτονος χώρας. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στην Κρήτη ένα πολύ σοφό πράγμα που λέει ότι άμα δεν πλησιάνει ένα κακό, δεν κόβεται. Το θέμα είναι... το θέμα είναι, κύριε Μαμαλάκη, γιατί σήμερα, ξέρετε, χαμογελάμε και λίγο, αλλά γνωρίζουμε τη σοβαρότητα του θέματος. Ναι. Υπήρξαν και άνθρωποι που, ακούγοντας τώρα αυτή την είδηση και λέγοντας Ευρωπαίοι αλεξιπτωτιστές, τους ήρθε στο μυαλό ότι μπορεί να πέσουν αλεξιπτωτιστές εκεί, αναβιώνοντας, ας πούμε, Όσο αφορά το ελληνικό στοιχείο το δικό μας, έχουμε ανάγκη να κάνουμε λίγη αυτοκριτική. Έχουμε νεκροταφείο στρατιωτικό.
Όχι. Όχι. Θάψαμε εμείς τους στρατιώτες μας. Όχι. Ξέρουμε ότι υπήρξαν στρατιώτες που σκοτώθηκαν στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Θρακιώτες, Ηρακλειώτες, Ρεθυμιώτες, Αθηναίοι. Ούτε που το γνωρίζουμε. Ναι. Γιατί δεν τους θάψαμε, με τι δικαιολογία. Έχουμε κάπου κόκαλα στρατιωτών. Όχι. Μόνο τον Τζουλάκη καταφέραμε και βρήκαμε. Ναι. Δεν έχουμε δικαιολογία, δεν έχουμε νεκροταφεία. Πώς αντιμετωπίζουμε τη μάχη της Κρήτης, με γλέντια. Γιορτάσαν ποτέ την απελευθέρωσή μας? Ποτέ. Αυτό λέγαμε στην αρχή. 10 Οκτωβρίου ακούσατε ποτέ να παίξουν καμπάνες στο Ηράκλειο ότι σαν σήμερα απελευθερώθηκε το Ηράκλειο? Ποτέ. Όχι. Δηλαδή έχουμε ανάγκη να σκύψουμε με σοβαρότητα στα δικά μας καταρχήν, ναι, για να πείσουμε για τους ξένους. Γιατί αλλιώς απλά κατά καιρούς θα μας ενοχλεί ό,τι κάνει ο κάθε ξένος. Ναι. Μα λέγαμε και στην αρχή ότι και οι ημερομηνίες που έχουν δοθεί για αυτούς που θα έρθουν εδώ 17 με 23 του Μάη δεν είναι τυχαίες. Προφανώς γιατί έχουμε τη μάχη της Κρήτης εκείνο το διάστημα. Αλλά είπαμε σχολιάζοντας έτσι πολύ σύντομα ότι πια και εμείς. Δεν είναι μια τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τους κριτικούς και τους πολεμιστές και όλους όσοι βοήθησαν, η κατάθεση στεφάνων και κάθε χρόνο άντε μια κατάθεση στεφάνων, να ακουστεί και μια ομιλία. Αυτό δεν λέγεται εορτασμός και τιμή ενός τέτοιου γεγονότος. Να σας πω ένα χαρμόσυνο. Ναι. Φέτος θα ανοίξει μια έκθεση στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, την οποία επιμελούμε. Ο Δήμος Ηρακλείου την ανοίγει. Ναι. Με θέμα «Η μάχη του Ηρακλείου». Προσέξτε τον τίτλο. «Η μάχη του Ηρακλείου». Μάλιστα. Να μάθουν οι συμπολίτες μας ότι στο Ηράκλειο γίνανε οδομαχίες. Ναι. Και είχατε κάνει και μία ωραία τότε που ήμασταν πιο ελεύθεροι, κύριε Μαμαλάκη, γιατί τώρα δεν είμαστε έτσι με την έννοια, ξέρετε, λόγω του κορονοϊού. Είχατε κάνει κάποιες πολύ ωραίες διαδρομές. Και θα επαναληφθούν αυτές. Γιατί η έκθεση θα μείνει ανοιχτή ένα διάστημα και θα γίνουν παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα μάθουν οι συμπολίτες μας ότι στην πόλη μας, στη Χανιόπορτα, στον Κούλε, στην 25η Αυγούστου, στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Τίτο, στο Καμαράκι, έγιναν μάχες από σπίτι σε σπίτι. Στο Κοκκίνι το Χάνι, στο Σκαλάνι, στις Γούρνες, στη Θέρισο, στο Μασταμπά, γίνανε μάχες. Κάνουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα για αυτό το λόγο. Η μάχη του Ηρακλείου. Η μάχη της Κρήτης 80 χρόνια, παύλα η μάχη του Ηρακλείου. Είναι και 80 και χρόνια, ναι. Σε ανώνυμους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους. Θα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε ανθρώπους που έτρεξαν από τα χωριά τους και δεν γύρισαν πίσω ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Νομίζω ότι χρειάζεται και στο πλαίσιο αυτό νομίζω, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι θα μας δώσετε τη χαρά όταν θα βρισκόμαστε κοντά στην έκθεση αυτή να αφιερώσουμε και περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, κύριε Μαμαλάκη, γιατί είπαμε πρέπει να τη γνωρίζουμε την ιστορία μας, αν όχι όπως κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται όπως εσείς, ιστορικοί, επιστήμονες κτλ. Αλλά πέντε πράγματα και λίγο μετά από τόσα χρόνια να αναθεωρήσουμε λίγο και τον τρόπο που εορτάζουμε ή τιμούμε τους ανθρώπους αυτούς. Οι τρεις και ο Κούκος παρευρίσκονται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Τα βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι κύριε Μαμαλάκη. Τα βλέπουμε. Είναι αυτά τα συνηθισμένα, μια μικρή παράταξη έτσι. Ήταν και κάποια στιγμή τα σχολεία, δεν ξέρω είναι ακόμα. Με μια κατάθεση στεφάνου. Και ποιοι το βλέπουν είναι... αυτό? Όχι, το βλέπουν αυτά πλέον αυτό. Δεν πείθουν αυτά. Δεν πείθουν. Το από κάτω τι είναι? Μην μας πούν και, ξέρετε, βέβαια όταν συζητάς και πολύ πολύ αυτά, φτάνουμε στο σημείο να φοβόμαστε κιόλας. Μην κατηγορηθούμε για εθνικιστές, σοβινιστές, γενικότερα. Δεν πειράζει, λέω. Δεν πειράζει. Είναι και λίγο σαν να αισθανόμαστε ενοχές μιλώντας για το παρελθόν μας και τα καλά μας και τα κακά μας βέβαια. Ακριβώς. Όλα πρέπει να τα ξέρουμε. Ακριβώς. Κύριε Μαμαλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα να πολύ για το χρόνο καλά που μας διαθέσατε. Θα τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε και για την έκθεση αυτή με περισσότερες λεπτομέρειες. Με χαρά. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.